Κατά τα φαινόμενα, κανένα εφησυχασμό. Πάμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα με την βοήθεια του επιδημιολόγου δόκτωρα Γιώργιου Πάνου. Καλησπέρα σας, κύριε Πάνου. Καλησπέρα. Τι λένε λοιπόν αυτές οι μεγάλες αυξομοιώσεις των κρουσμάτων και τα πολλά λεγόμενα ορφανά κρούσματα λόγω των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων? Κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Όπως θυμάστε και από την προηγούμενη φορά που είχαμε τα κρούσματα, μέχρι να καθυποταχθούν υπήρχε μια αυξημένη κατά κάποιο τρόπο με ένα γιογιό που γινόταν λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 10 μέχρι να μπορέσουμε να το καθυποτάξουμε πλήρως. Όσον αφορά τα ορφανά, σε εισαγωγικά, είναι συνήθως άτομα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες συναρθρήσεις και δεν μπορούν να ξέρουν τα άτομα τα οποία συναθρίζουν. Δηλαδή, άτομα τα οποία μπορεί να πηγαίνουν σε κάποια συναυλία ή σε ένα μεγάλο εστιατόριο ή σε μια δισκοθήκη ή σε ένα beach bar ή κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος βρίσκεται με πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν γνωρίζει, η ιχνηλάτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Όταν λοιπόν βρίσκουμε άτομα τα οποία δεν ξέρουμε από πού είναι και ξέρουμε όμως ότι είναι από την εγχώρια διασπορά, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι κατά κύριο λόγο οι επαφές γίνονται με αυτή τη διαδικασία, όπου η ιχνηλάτηση δεν μπορεί να τους εντοπίσει. Οπότε αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο λύνεται όσον αφορά ένα ποσοστό τουλάχιστον για τα ορφανά. Τα άλλα είναι άτομα τα οποία ενδεχομένως έρχονται σε επαφές με άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά. Ασυμπτωματικά που σημαίνει οι ήδη που μεταφέρουν τον ιό δεν γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν και αυτοί που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Γιατί κάποιος λέει, μα ήμουνα σε πολύ καλή παρέα, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Αλλά κάποιος από αυτούς είναι φορέας και μεταδίδει. Οπότε ουσιαστικά αυτοί οι ασυμπτωματικοί φορείς είναι άτομα τα οποία εκολάπτουν και μας δίνουν ένα αριθμό από ορφανά. Οπότε υπάρχουν τρόποι να χαρακτηρίσουμε τα ορφανά. Και πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα? Το λύνουμε αυτό με το να κάνουμε πολλές εξετάσεις. Ήδη το κράτος έχει αρχίσει και κάνει ένα εκτεταμένο έλεγχο τόσο σε πληθυσμιακό επίπεδο όσο και σε ειδικό επίπεδο. Δηλαδή σε άτομα που βρίσκονται σε ειδικές δουλειές, σε πρώτης γραμμής δουλειές, άτομα τα οποία βρίσκονται να είναι θετικά με την ιχνηλάτησή τους και τις επαφές τους. Και αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν και θα πρέπει να έχουμε ένα αυξημένο αριθμό μέχρι να καθυποτάξουμε και αυτό το δεύτερο κύμα, γιατί αυτό πρόκειται για ένα μικρό δεύτερο κύμα. Και αυτή, λέτε, κύριε Πάνο, θα πρέπει να είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί έως ότου εξευρεθεί και προμηθευτεί και η χώρα μας στο εμβόλιο? Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι κατά σειρά. Πρώτο, πολύ εκτεταμένο και γρήγορο έλεγχο. Δηλαδή, όσο πιο πολλά τεστ σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, σε όλες τις δουλειές, τόσο καλύτερα. Όσο πιο γίνεται γρήγορη ιχνηλάτηση, περιορισμός αυτών που ιχνηλατούνται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και όποιος έχει συμπτώματα, όποιος έχει αδιαθεσία, να βλέπει τον γιατρό του. Η καλύτερη διαδικασία είναι να μην ξεχνάμε ότι είναι τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή, όλοι έχουν παραδεχθεί τώρα τη μάσκα, την απόσταση και την αντισηψία στα χέρια. Και φυσικά η εξυπνάδα μας που έχει να κάνει με το πόσο εμείς είμαστε ευστρόφοι, να καταλάβουμε ότι εκεί που έχει πολυκοσμία και μεγάλη συνάρτηση ανθρώπων, αποφεύγουμε να πηγαίνουμε, για να μην κολλήσουμε φυσικά. Οπότε το τρίπτυχο είναι πολλά τεστ, γρήγορη ιχνηλάτηση, τήρηση των μέτρων αυστηρά και με αυτή τη διαδικασία τώρα να προσθέσουμε με την επιστροφή όλων που είναι σε διακοπές από το εξωτερικό και διακοπές στην Κύπρο σε κυπριακά θέρετρα, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, δηλαδή ένα μοριακό τεστ, έτσι ώστε πηγαίνοντας στη δουλειά τους να ξέρουν ο κόσμος αν είναι θετική ή αρνητική, και ταυτόχρονα θα πρότεινα από 5 μέχρι 14 μέρες μετά την επιστροφή τους να επαναλαμβάνουμε ένα δεύτερο τεστ, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει θετικό κρούσμα ή θετική εξέταση μέσα σε άτομα τα οποία επιστρέφουν στη δουλειά τους, έτσι ώστε να μειώσουμε τη διασπορά. Επίσης, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προτείνω και κάτι, το οποίο ήδη είναι μέσα στις προτάσεις μας. Άτομα τα οποία έρχονται και μπορεί να εργάζονται για το κράτος σε κυβερνητικές θέσεις ή σε επιχειρήσεις ιδιωτικές, που μπορούν να δουλεύουν στο σπίτι, σε αυτό το διάστημα δηλαδή της επιστροφής τους από τις διακοπές, για ένα διάστημα 14 ημερών, εάν μπορούν να εργάζονται από το σπίτι, να κάνουν τηλεργασία, δηλαδή να εργάζονται στο κομπιούτερ τους ή από το σπίτι τους, έτσι ώστε να μειώνουμε ακόμα περισσότερο
τις πιθανότητες να υπάρξει διασπορά του ιού και με αυτή την έννοια προετοιμάζουμε το υπόστρωμα για να έρθουν τα παιδάκια στα σχολεία τους. Οπότε το ένα επόμενο βήμα είναι να δούμε τα παιδάκια αυτά πώς μπορούν να επιστρέψουν και να είναι όσο γίνεται ασφαλή και ελεγμένα, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο, και τα μικρά αλλά και τα μεγάλα μέχρι το λύκειο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια λειτουργία και των σχολείων χωρίς προσκόμματα και χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στις τομές. Καλό σας βράδυ. Έναρξη πρωταθλήματος στην εποχή του κορονοϊού και επιστροφή.